Έχουμε κοντά μας την κυρία Δήμητρα Σπύρο Παναγιωτοπούλου, η οποία έχει έρθει στην Κεφαλονιά από χθες και είναι μέλος της μη κυβερνητικής εταιρείας, οργάνωση γη. Το Κέντρο της Γης. Καλώς ήρθατε στην Κεφαλονιά. Καλώς σας βρήκαμε. Θα μας πείτε λίγα λογάκια για αυτή την οργάνωση. Η οργάνωση γη είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, όπως πολύ σωστά είπατε, που στόχο της έχει την περιβαλλοντική κοινωνική νοημοσύνη. Αυτό που προσπαθούμε και μας αρέσει πάρα πολύ και πρεσβεύουμε και κάνουμε είναι μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης οι άνθρωποι να δέχονται ερεθίσματα στην καθημερινή τους ζωή έτσι ώστε να αλλάζουν φιλοσοφία και νοοτροπία και να βοηθούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο οικολογικό πάρκο το οποίο βρίσκεται στο Ήλιον στην Αθήνα, στο Πάρκο Τρίτσι, το οποίο είναι στην περίμετρο του Πάρκου Τρίτσι. Εκεί γίνονται όλες μας οι περισσότερες δράσεις. Μας επισκέπτονται σχολεία γιατί έχουμε διάφορα εκθέματα που έχουν να κάνουν με τα έντομα, τη βιοποικιλότητα. Έχουμε πολύ ωραίες θεματικές κάθε Κυριακή που μαγειρεύουμε όλοι μαζί και προτείνουμε ένα σωστό διατροφικό μοντέλο. Να ενισχύουμε τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Αλλά επειδή είναι βιωματικό όλο αυτό, σας προσκαλούμε όλους να έρθετε κοντά μας και να σας φιλοξενήσουμε όπως μας φιλοξενήσετε κι εσείς. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια τηλέφωνα στην κάμερα να υπάρχει για όποιον είναι στην Αθήνα, γιατί έχουμε και πολλούς κεφαλονίτες εκεί που μπορεί να θέλουν να επισκεφτούν. Ωραία, είναι το 210-23-25-380. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο λειτουργεί 9 με 5 και μπορείτε να μας καλέσετε όποτε επιθυμείτε. Ανοιχτά είμαστε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Τα σχολεία Δευτέρα Παρασκευή. Και για τους ιδιώτες, τους επισκέπτες και τις οικογένειές τους, Κυριακές. 10 με 5. 10 με 5 το απόγευμα. Και εδώ στην Κεφαλονιά. Εδώ στην Κεφαλονιά. Πώς συνδυάζεται. Μας έχουν προσκαλέσει από τα ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, κάνοντας μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και να είναι πάρα πολύ κοντά στον τόπο τους και να τον υποστηρίξουν, το νησί δηλαδή, την Κεφαλονιά. Ήρθαμε κοντά για να δούμε κάποιες πιθανές δράσεις και συνεργασίες που θα βοηθήσουν και εμάς να μεγαλώσουμε και να αναπτυχθούμε και ελπίζω να δώσουμε και εμείς κάτι σε αυτήν την εταιρεία. Είναι εξαιρετική η φιλοξενία τους και η πρωτοβουλία που έχουν κάνει και η προσπάθεια πραγματικά όταν γίνεται με αγάπη, φροντίδα και έχει όραμα αυτό αποτυπώνεται, οπότε αγγίζει πολύ και τη δική μας φιλοσοφία. Και μία ευχή λόγω που πλησιάζουν και γιορτές για το περιβάλλον. Καλά. Να είμαστε όλοι περιβάλλον. Καλά. Το περιβάλλον δεν θα έπρεπε να είναι απέναντί μας, είμαστε ένα με αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.